από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Και η πρώτη κατοχή στην γηπεδούχο ομάδα της, του Βασιγμής. Τρετιακόφια 3. Καλάθι, πρώτο καλάθι στο σημερινό παιχνίδι. Μέχρισε στον Γκίλμπερτ. Στην γωνία ο Κιλαράς. Θα ευστοχήσει και αυτός. Μήνα από ΑΠΟΕΛ ευκαιρία τώρα για το fast break. Με τον Γκίλμπερτ για 3. Θα βρει στόχο. 6-5 πόνια για την πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Για 3 ο Τσάφι μέσα. Τα δύο φορές πανηγύρισε κορυφαίος άντερ των 21. 3 πόντι. Η χρονιά με την ομάδα της Λεμεσού. Τρετιακόφ, εξαιρετική assist. Κάρφωμα. Ο Κιλαράς από τα πικ. Δίνει στην γωνία για 3. Μέσα από τον Νόρφλιτ. Σοφαρίζει ο ΑΠΟΕΛ 13-13. Τρετιακόφ διορθώνω, ξέφυγε. Αστόχησε. Πήρε το επιθετικό rebound. Έδωσε assist στο Γεωργακούδη. Που... Της Ομοσπονδίας 2-1. Κεραυνός και ο ΑΠΟΠ 1-2. Τρίποντο και πάλι. Λούκας με το mismatch και θα πετύχει το καλάθι απέναντι στον Τρετιακόφ. Ο Αμερικανός που θα κατεβάσει και θα δώσει δίπλα στον Στέφανο Ηλιάδη που θα εκτελέσει από μακριά. Βέβαια, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Νόρφλιτ. Κεραυνός Τόφας Μπούρσα, κυπροτουρκική αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Νόρφλιτ θα δοκιμάσει για 3 για την ομάδα του Βασίλη Φραγκιά. Γκίλμπερτ, το ωραίο κάρφωμα, εξαιρετικό drive, έκανε και προσποίηση στον αέρα. Ποιος δεν έπαιξε στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στον Απόλλωνα. Καλάθι για τον ΑΠΟΕΛ με τον Γκίλμπερτ που πάνηγε. ΑΠΟΕΛ ευκαιρία να αυξήσει και άλλο το υπέρ του προβάδισμα και θα τα καταφέρει νέο τρίποντο από τον Γκίλμπερτ του πάντων που έχουμε φέτος. Κιλαράς θα πετύχει το καλάθι, ωραία assist από τον Λούκας. Ωραία μακρινή πάσα από τον Γκάρθ για assist. Το ημίχρονο με ένα shoot, να δούμε θα μειώσει και άλλο, θα τα καταφέρει με τον Νίκολας Γκάρθ. Switch, εδώ ο Γκίλμπερτ απέναντι από τον Τρετιακόφ για 3, θα πετύχει το καλάθι. Ο Πόντον, ο Τσάφι που ξέφυγε πάρα πολύ ωραία και θα καρφώσει. Επίθεση. Για 3, μέσα από τον Νίκολας Γκάρθ. Είναι η ομάδα του κύριου Φραγκιά, Ηλιάδης. Πολύ ωραία εκεί, πετυχαίνει το καλάθι. Το καλάθι δεν έχει δοθεί κάποιο φάουλ. Τρίποντο από... Για 3 η Ομόνια θα βάλει τέλος σε αυτό το επιμέρους σκορ. Γκίλμπερτ. Για 3 μέσα. Ο παίχτης πολύ έμπειρος σαν τον Βασίλη Κούνα. Τσάφι, ωραία προσπάθεια, ωραίο drive εκεί. Θα βγάλει στον Κούνα. Στα 8 πράγματα έγινε το shoot. Και πετυχαίνει το καλάθι τριών πόντων ο Βασίλης Κούνας. Συν 18, μεγαλύτερο προβάδισμα για τον ΑΠΟΕΛ σήμερα. Και θα δώσει ωραία πάσα στον Λούκας που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Γκίλμπερτ έδωσε έξω ο Λούκας και ο Γκίλμπερτ θα πάρει την ασίστ. Τώρα είναι στο συν 25 και ξανά στο συν 27 με τον Λούκας. Λούκας, να δούμε αν θα βγάλει και μια ασίστ και θα την κάνει στον Ηλιάδη που επιθετικά rebound. Τσάφι στο κάρφωμα μετά από το drive. Περισσότερα δηλαδή. Τάπα από τον Δημήτρη Καλαγιάννη. Ευκαιρία την Ομόνια μειώσει και άλλο. Θα τα καταφέρει. Για 3 μέσα. Αυτό στην πάσα καλύτερα στον Ιερονιμίδη που μετά από το άστοχο του σιούτ θα πάρει το επιθετικό rebound και θα πετύχει το πρώτο του καλάθι σήμερα. 98-67. Δεν θα ολοκληρώσει η Ομόνια την επίθεσή της και έτσι το τελικό σκορ αυτό θα είναι. 98-67 λοιπόν, νίκη για τον ΑΠΟΕΛ.